πού γεννήθηκες? Στη Νέα Ιωνία, Γιώργο. Πώς πέρασες τα παιδικά σου χρόνια? Τι άλλο από φτώχεια και πανέχεια. Περίμενα το πρωινό της Κυριακής για να φάω τη φέτα το ψωμί που λόγω της ημέρας είχε και λίγη ζάχαρη απάνω. Τα χρόνια της κατοχής πού ήσουν? Στη Μακεδονία. Θα σου φανεί παράξενο, όμως πρέπει να θυμάμαι ότι αν κάπου έζησα ορισμένες μικροχαρές στη ζωή μου, ομολογώ πως τις ένιωσα τα χρόνια της κατοχής. Δηλαδή από το 41 έως το 44. Γιατί μετά άρχισαν οι φασαρίες με το Αντάρτικο. Μέχρι τότε η ζωή μου ήταν φτωχή, αλλά ήρεμη, χωρίς περιπέτειες και φόβους. Οι συγγενείς του πατέρα μου μας έδωσαν λίγα χωράφια από το φτωχό και άγωνο κλήρο που τους χορηγήσανε σαν πρόσφυγες όταν ήρθαν από τον Εύξηνο Πόντο. Εδώ να σου κάνω μια παρένθεση, σου είπα για φτωχό και άγωνο κλήρο. Τα χωράφια στον τόπο αυτό είναι μισό πέτρα, μισό χώμα. Είναι ορεινά και το σπουδαιότερο απ' όλα δεν έχουν δίκτυο αρδευτικό. Δηλαδή δεν ποτίζονται εύκολα. Σε αυτά τα χωράφια καλλιεργούν μόνο καπνά. Και ο καπνός, όπως ξέρεις, έχει τη δυσκολότερη καλλιέργεια από κάθε τι άλλο. Στα χωράφια μέσα είναι αδύνατο να μπει τρακτέρ, γιατί υπάρχει φόβος να σπάσει από την πολλή πέτρα που έχουν. Γι' αυτό οι άνθρωποι τα οργώνουν με πρωτόγονο τρόπο. Δηλαδή, αλέτρι, με τα χέρια. Όσο για το πότισμα, με ποτιστήρια και με τσάπες. Επειδή σκέφτομαι να μείνω για πάντα στην Αμερική, πήγα για τελευταία φορά να ξαναθυμηθώ τα μέρη και τους ανθρώπους που μου χάρισαν στιγμές παιδικής ευτυχίας. Και είδα μόνο ερείπια, γέρους, γριές και κανέναν από τους παιδικούς μου φίλους, γιατί τους πήρε η ξενιτιά. Στέλιο, πότε φύγατε από τα μέρη εκείνα και γιατί φύγατε αφού η οικογένειά σου τις λίγες χαρές ευτυχίας και χαράς συγνώρισε εκεί πέρα πάνω? Όταν έφυγαν οι Γερμανοί, έπρεπε να κατέβουμε στην Αθήνα, γιατί κινδύνευε η ζωή του πατέρα μου από ένα περιστατικό που έγινε εκεί. Ο πατέρας σε όλο τον δρόμο αιμορραγούσε και μας ζητούσε να του δώσουμε, να του κάνουμε κάτι. Αλλά τι μπορούσαμε να του κάνουμε εμείς? Δεν υπήρχαν ούτε τα μέσα, ούτε φαρμακεία, ούτε τίποτα. Μία διαδρομή έρημη. Δηλαδή, από το ένα χωριό για να συναντήσεις άνθρωπο άλλο χωριό, κάναμε 2 ώρες, ας πούμε. Κάποτε φτάσαμε στη Θεσσαλονίκη, όπου μας περίμενε ένα καράβι που είχε ειδικά χορηγηθεί από την κυβέρνηση για να μεταφέρει όλους τους πρόσφυγες που είχαν βρεθεί στη Μακεδονία. Το Κορινθία. Εκεί μέσα μαζευτήκαμε όλοι και ταξιδέψαμε και φτάσαμε στην Αθήνα. Γεννήθηκε ο μικρός μου αδελφός, ο Στάθης, ο οποίος ήταν έμβριο. Δηλαδή, μεταφέρθηκε στην κοιλιά της μάνας μου από το χωριό. Η μητέρα μου ήταν σε ενδιαφέρουσα. Ήταν, αν θυμάμαι καλά, 8 ή 7,5 μηνών. Και ήμουν αναγκασμένος να ζήσω εγώ πια την οικογένεια. Έκανα πάρα πολλές δουλειές. Έντιμες πάντα. Αν θυμάμαι καλά, πούλησα μέχρι νερό με στάμνα στην λαχαναγορά των Αθηνών. Γιατί τότε φαίνεται πως το νερό ήταν δυσέβρητο. Δεν υπήρχαν τα ψυγεία όλα αυτά να πει. Σε εργοστάσια θα δουλέψει, σε οικοδομές. Και γενικά έκανα ό,τι μπορούσα, ας πούμε, για να ζήσω την οικογένεια. Εγώ όταν ήθελα να σου πω να βάλω σε καμία τέχνη, να μάθει τέχνη, εκείνος διάλεξε αυτό, το τραβούδι, επειδή είχε καλή φωνή. Επίσης σε εργοστάσιο, τραβούδουσε εκεί μέσα και κρυβούταν σε μια αποθήκη, τραβούδουσε. Άκουσε ο διευθυντής του εργοστασίου και φώναξε ποιος είναι αυτός που τραβουδάει μέσα. Είπανε ο Καζαντζίδης είναι. Και φώναξε και αυτός φοβήθηκε. Τώρα λέει θα με σκολάσει, λέει η μαμά μου θα τιμώσει. Και όταν μπήκε, έλα λέει μη φοβάσαι παιδί μου, λέει ποιος ήταν που τραβούδουσε, επειδή είπε δεν θα σκολάσω. Και το είπε, εγώ ήμουνα. Το παίρνει σε έναν κούρσο μέσα και πάνε γυρίζουν στο Φιλαδέλφια, τραβουδάει μαζί με τον διευθυντή και γυρίζει, από εκεί ακούστηκε, βγήκε τραγουδιστή. Ακούσανε μερικοί που παίζουν και το πήγανε μαζί τους και πήγανε. Για πρώτη φορά πήγανε στην Καλογρέζα, εκεί τραγούδισε. Ο κόσμος χάλασε. Ο κόσμος χάλασε. Και μετά την Καλογρέζα. Και μετά την Καλογρέζα αρχίνησε στα κέντρα. Σε πάρτι που γινόντουσαν,
Σε διάφορα σημεία που κατά καιρούς εργάστηκα, όταν τραγουδούσα, οι άνθρωποι έδιναν ιδιαίτερη προσοχή σε μένα. Και πάντα μου λέγανε ότι η φωνή σου ξεχωρίζει από όλων των άλλων. Γιατί όλοι τραγουδούσαμε τότε. Μέχρι που κάποια φορά ένας γνωστός του Γιάννη του Παπαϊωάννου, του συγχωρεμένου, με πήγε στην Τριάννα του Χιλά για να με ακούσει. Με άκουσε λοιπόν ο Γιάννης ο Παπαϊωάννου και ενέκρινε φαίνεται τη φωνή μου. Θυμάμαι ο πατέρας είχε ένα γραμμόφωνο γιατί ήταν μερακλής. Η πρώτη είχε στα αυτιά μου ακούστηκαν από αυτό το γραμμόφωνο. Με χωνή, ξέρεις, αυτά τα παλιά. Λαϊκά τραγούδια ήταν αυτά. Δεν ξέρω πού να τα κατατάξω. Μάλλον δημοτικά ήταν η εποχή της Ρόζας, της Ασκενάζη, της Ρίτας. Ρεμπέτικα λοιπόν. Ρεμπέτικα βέβαια. Κράμα με σμυρνέικα τραγούδια που τα είχαν φέρει από εκεί. Αυτά γίνονται μέχρι το 39, από το 31 που γεννήθηκα. Μετά στο χωριό δεν υπήρχαν ούτε ραδιόφωνα ούτε τίποτα, ας πούμε. Εκεί είχα... Άκουγα πολύ τα ποντιακά τραγούδια. Εν συνεχεία, όταν κατεβήκαμε εδώ, τότε άκουσα το γνήσιο λαϊκό τραγούδι. Δηλαδή τον Μάρκο, τον Τσιτσάνη και όλους τους τραγουδιστάς της εποχής εκείνης και τις τραγουδίστριες. Πώς έφτασες και έκανες το πρώτο σου τραγούδι? Τι θυμάσαι για τις στιγμές που είπες το πρώτο σου τραγούδι και πού έγινε αυτό? Συγγνώμη, το πρώτο μου τραγούδι σαν τραγουδιστής, δηλαδή ξένη συνθέσεως ή δική μου σύνθεση. Έχεις γράψει δικό σου τραγούδι? Βεβαίως. Ποιο ήταν αυτό? Το πρώτο τραγούδι που έγραψα είναι... Ο δίσκος δεν φέρει το όνομά μου και θα σου εξηγήσω γιατί. Είναι το «Η κοινωνία με κατακρίνει». Πόσο γνωστό. Είναι γνωστό, το ξέρεις? Λοιπόν, η πρώτη μεγάλη μου επιτυχία, αν θυμάμαι καλά, είναι αυτή. Και το τραγούδι αυτό το έγραψα εγώ και τους στίχους και τη μουσική. Και το έγραψα ακόμη σε ηλικία 17 ετών. Από άσχετα που... αν το είπα το 1957. Όταν το έγραψες, κάτω από ποια συναισθήματα το έγραψες? Ο τίτλος φαίνεται να είναι λίγο ταιριαχτός με όσα έχεις τραβήξει. Τα γεγονότα που γνωρίζεις για μένα και πολλοί άνθρωποι είναι, νομίζω, οι λόγοι για τους οποίους έγραψα το τραγούδι αυτό. Σε ποιο μέρος το έγραψες? Στην Νέα Ιωνία. Και το τραγούδισες πότε? Το 1957, συγκεκριμένα το είχε ακούσει ο Μανώλης ο Χιώτης και του άρεσε πάρα πολύ και μου μίλησε στη τότε γλώσσα μας, ας πούμε. Ωραία, μου λέει, το τραγούδι αυτό το θέλω, θα το κάνουμε δίσκο. Εγώ τα χάσα γιατί δεν ήξερα ότι είχα μέσα μου και αυτού του είδους ικανότητες. Λέω, πώς είναι, δεν είναι τραγούδι αυτό, ας πούμε. Μου λέει, είναι πάρα πολύ καλό. Και κάποια μέρα βρεθήκαμε στο στούντιο και το ηχογραφήσαμε. Βέβαια, μου είχαν υποσχεθεί κάποιο κουστούμάκι. Δεν βάριεσαι. Το πήρες? Ποτέ. Πιστεύεις ότι οι εταιρείες δίσκων σε καθιέρωσαν σαν μεγάλο τραγουδιστή και καλλιτέχνη και βοήθησαν να γίνεις αυτό που είσαι σήμερα? Ο αγώνας μου, Γιώργο, ενάντια στις εταιρείες είναι γνωστός. Και ξέρεις κάτι, δεν ξεκίνησα από οικονομικά συμφέροντα. Δεν μπορούσα όμως και δεν μπορώ ακόμα να ανεχθώ αυτού του είδους εκμετάλλευση. Παραδείγματος χάρη, το τραγούδι «Δυο πόρτες έχει ζωή», για να γίνω πιο σαφής έτσι, πούλησε γύρω στους 500.000 δίσκους. Ξέρεις τι πήρα εγώ από αυτή την επιτυχία, που είναι η στίχη της Παπαγιανοπούλου και η μουσική δική μου? Μόνον 860 δραχμές. Και η εταιρεία? Η εταιρεία πρέπει να κέρδισε γύρω στα 8 με 10 εκατομμύρια. Αν ήξερα ότι τα κέρδη αυτά διατίθενται για την πρόοδο του τραγουδιού ή για την καλυτέρευση της μοίρας των συναδέλφων μου, που οπωσδήποτε ήταν σε χειρότερη μοίρα από μένα, θα το ανεχόμουν. Όμως όλα αυτά τα χρήματα τα καρπούνται οι κύριοι, θησαυρίζουν, γι' αυτό και αναγκάστηκα κάποτε και μίλησα για ποσοστά. Στις εταιρείες? Βεβαίως. Όταν λοιπόν πρωτοείπα τη λέξη αυτή, ότι θέλω ποσοστά από τον κάθε δίσκο μου που πουλιέται, τρόμαξαν. Μου λένε, πρόσεξε καλά, αυτή τη λέξη να μην την ξαναπείς. Και εσύ, Στέλιο, σαν ένας καλλιτέχνης υπεύθυνος
Δεν σκέφτηκες έναν τρόπο να φτάνει η φωνή σου στον κόσμο πιο άμεσα? Βεβαίως και σκέφτηκα. Κάποτε είχα σκεφτεί να κάνω μια εταιρεία παραγωγής δίσκων. Μήπως κατάφερνα να ξεφύγω από τα πλοκάμια των εταιριών. Όμως, στον τόπο αυτόν είναι πάρα πολύ δύσκολο οι αδύνατοι να βοηθούνται. Και να νικήσουν τους ισχυρούς. Και να νικήσουν τους ισχυρούς. Οι άνθρωποι αυτοί, δηλαδή οι εταιρείες, είχαν όλα τα μέσα να με πολεμήσουν. Στέλιο, στα 25 χρόνια που τραγουδάς, έχεις πει γύρω στις 2.000 τραγούδια. Ποια νομίζεις ότι από αυτά είναι τα πιο σημαντικά? Τα τραγούδια μου, Γιώργο, είναι όλα αξιόλογα. Όλα κρύβουν μέσα κάποια ιστορία ανθρώπινη. Όμως αυτά που τα θεωρώ κορονίδες στο ρεπερτόριο μου όλο είναι το «Δύο πόρτες έχει ζωή», αυτό το καθαρά φιλοσοφημένο τραγούδι της μεγάλης της Παπαγιανοπούλου, της Ευτυχίας. Η μουσική? Η μουσική είναι δική μου. Ευχαριστώ. Επίσης το «Μανούλα θα φύγω, μην κλάψεις για μένα». Πάλι η στίχη είναι της Παπαγιανοπούλου, η μουσική δική μου. Και υπάρχει ακόμα και ένα μεγάλο τραγούδι ενός πολύ μεγάλου συνθέτη που εγώ θα σε συμβούλευα προσωπικά να κάνεις μια επαφή μαζί του για να μάθεις πάρα πολλά πράγματα. Να γνωρίσεις τον άνθρωπο δηλαδή. Και τον άνθρωπο και να δεις ακόμα τι γίνεται γύρω από τις εταιρείες. Γιατί αν αυτός ο άνθρωπος είναι κρυμμένος και δεν υπάρχει στο προσκήνιο, υπεύθυνες είναι οι εταιρείες. Ποιος είναι αυτός ο συνθέτης? Είναι ο Άκης ο Πάνου. Και ποιο είναι το τραγούδι αυτό? Το τραγούδι αυτό είναι «Η ζωή μου όλη». Είναι από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια. Μπορείς, Στέλιο, να μου πεις, σε παρακαλώ, μερικούς στίχους από την αρχή, πώς είναι αυτό το τραγούδι? Όχι τραγουδιστά, φυσικά. Όχι. Η ζωή μου όλη είναι μια ευθύνη. Όλα μου τα παίρνει, τίποτα δεν δίνει. Η ζωή μου όλη είναι ένα καμίνι που έχω πέσει μέσα και με σιγοψύνει. Ο πρώτος στίχος. Να σου πω και το τελευταίο. Η ζωή μου όλη είναι ένα τσιγάρο που δεν το γουστάρω και όμως το φουμάρω. Μα όταν γίνει γόπα, κέρασμα στο χάρο, όταν ήρθε η ώρα και τον ετρακάρω. Μην μιλάει για την ματαιότητα της ζωής, ας πούμε, και την παρομοιάζει με το άνομα ενός τσιγάρου. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση πάρα πολύ, κατά τη γνώμη μου, σημαντική. Γιατί νομίζω ότι ο λαός αγάπησε τόσο πολύ τα τραγούδια σου και τα τραγουδάει χρόνια τώρα? Και γιατί επίσης νομίζω ότι ο ελληνικός λαός σε αγαπάει τόσο πολύ εσένα σαν τραγουδιστή, έτσι ώστε και όταν ακόμα δεν τραγουδάς, πάντα να είσαι πρώτος. Και όταν ακόμα δεν εμφανίζεσαι στα κέντρα, πάντα εσένα να ζητάνε. Πώς ερμηνεύεις αυτό το περίεργο φαινόμενο? Ο λαός, Γιώργο, κρίνει πάντα σωστά. Τουλάχιστον αυτό διδάχτηκα όλα αυτά τα χρόνια. Ύστερα μην ξεχνάς ότι τα θέματα που κατά καιρούς έχω τραγουδήσει ήταν τα καθημερινά του προβλήματα. Δηλαδή η αδικία, η φτώχεια, η ξενιτιά, ο καημός της μάνας, ο πόνος του χωρισμού της αγάπης. Νομίζω πως αυτά είναι αρκετά. Εδώ αυτός είναι ο Άρης Σουσάν. Η γυναίκα του, εγώ, η Μαρινέλα. Χρονολογία. Πρέπει να είναι, νομίζω, το 62-63. Στο Ισραήλ πώς βρεθήκατε? Με κάλεσε ο Άρης για να του βαφτίσω το πρώτο παιδί που είχε κάνει. Το αγοράκι του. Είναι πριν από το γάμο ή μετά? Νομίζω πως ήμασταν παντρεμένοι τότε. Εδώ, Τριάννα του Χιλά. Είναι αυτό το περίφημο λαϊκό μαγάζι που υπήρχε κάποτε, ναι, στην Αθήνα. Ναι. Βγήκαν σπουδαίοι λαϊκοί καλλιτέχνες από εκεί? Τριάννα του Χιλά. Βεβαίως, πάρα πολύ. Χιώτης, Τσιτσάνης, Μαρικανίνου, Μερλίντα. Από πήρε, όλοι καλλιτέχνες πήρε το όνομα Τριάννα του Χιλά? Δεν την ξέρω την ιστορία αυτή. Μάλιστα. Και η Μαρινέλα, όπως πάντα. Εδώ πάλι Τριάννα του Χιλά, μια πολύ κεφλίδικη βραδιά. Εδώ είμαστε στα καμαρίνια κάποιου θεάτρου στο Ντιτρόιτ της Αμερικής. Με τον Κώστα Παπατζηχρήστο είχαμε κάνει ένα θειάσου.
Αυτός είχε το θεατρικό μέρος και εγώ το τραγουδιστικό. Είχατε επιτυχία. Ναι. Επιτυχία μεγάλη. Αλλά δεν πήραμε λεφτά. Τα χρήματα. Λιγάκι δύσκολα βγαίνουν τα λεφτά από εκεί. Τότε, δεν ξέρω τώρα. Ο ελληνισμός που ζει στην Αμερική διαφέρει σε τίποτα από τους δικούς μας Έλληνες εδώ πέρα. Ως προς τους τρόπους της διασκέδασης. Ως προς τον τρόπο του πώς φέρεται κοινωνικά. Κοίταξε να δεις. Αν κρατάνε το ελληνικό στοιχείο. Εγώ δούλεψα σε θέατρα και κάναμε συναυλίες και δεν είχα τη δυνατότητα να τους γνωρίσω από κοντά. Να τους ζήσω στο πιωτό τους απάνω. Να συζητήσω μαζί τους στο τραπέζι. Για να έχω μια κρίση από αυτού. Τα τραγούδια μας τους συγκινούνε. Νομίζω ναι. Γερμανία. Αμέσως μετά την επιστροφή μου από την Αμερική. Εδώ είμαστε στο σταθμό του Μονάχου που έχει γράψει και ο φίλος ο Άκης ο Πάνου. Το τραγούδι το γνωστό. Ναι. Αυτό που κρατάνε, η αφίσα που κρατάνε στα χέρια του. Η αφίσα είναι μία αφίσα και κάποιο εξώφυλλο ενός δίσκου που είχαμε κάνει τότε. Ειδικά για τη Γερμανία. Πάντα. Ο κάθε άνθρωπος κάνει όνειρα για τη ζωή του. Έτσι κι εγώ κάποτε είχα σκεφτεί να κάνω μια οικογένεια. Και έφτασα κάποτε και στο γάμο. Αλλά ξέρεις κάτι, οι γυναίκες που χειροκροτούνται δύσκολα κάνουν σπίτι. Αυτές ανήκουν στον κόσμο. Και ο Στέλιος, εκτός από καλλιτεχνικό ζευγάρι, έγινε ζευγάρι για στη ζωή μαζί της. Μάλιστα. Νομίζεις ότι αυτός ο γάμος ήταν ταιριαχτός και πρόδεψαν τα παιδιά. Καλά πήγαινε, αλλά τελευταία. Οι μεγάλοι καημοί του Στέλιου από εκεί προέρχονται. Και από εκεί. Μάλιστα. Έτσι όπως τον είδαμε από κοντά και τον αγαπήσαμε πάρα πολύ το Στέλιο, μας φάνηκε σαν ένας πολύ πικραμένος άνθρωπος. Εσείς το πιστεύετε αυτό? Τον πιστεύω. Δεν έχει χαρές μέσα του μεγάλες? Όχι. Γιατί έχει τόσες πολλές πίκρες? Ξέρω εγώ γιατί. Πώς είναι έτσι δεν ξέρω. Πολύ. Πολύ στεναχωρημένος. Πολύ στεναχωρημένος. Γερμανία. Στο σταθμό του Μονάχου. Εμένα έχουν είναι μέσα στο βαγόνι και σε έχουν αρπάξει από εκεί. Ναι. Εδώ πρέπει να υπάρχει γύρω από το τρένο γύρω στις 5.000 δόνες. Εργάτες, μετανάστες. Ναι. Οι οποίοι συνεχίσαν και σάκουσαν σε κάποιο κέντρο. Ήρθαν για την προϋπάντηση, γιατί τους είχε γίνει γνωστή η ώρα της αφήξεως μου. Και ήρθαν εκεί για να με προϋπαντήσουν. Πόσο καιρό έμεινες κοντά τους? Έμεινα περίπου 2 μήνες. Τα προβλήματά τους τα κατάλαβες? Όσα μπόρεσα. Και ενώ κατάλαβες τα προβλήματα του μετανάστη, σήμερα κάνεις το τόλμημα να γίνει μετανάστης ο ίδιος? Ναι. Γιατί και αυτοί για κάποιον παρόμοιο λόγο σαν το δικό μου ξεκίνησαν και φύγαν από εδώ. Μα ευτυχήσαν εκεί στα ξένα. Δεν έχει σημασία. Δεν έχεις σκεφτεί καθόλου την περίπτωση ότι ενδεχόμενα εκεί που πας ίσως απογοητευτείς λίγο? Όλα τα έχω σκεφτεί. Πάω για κάτι καλύτερο. Εδώ. Αυτή τη φωτογραφία θέλω να την προσέξεις. Αυτό είναι ο Άκης ο Πάνου, που κατά καιρούς σου έχω πει. Το «Η ζωή μου όλη είναι το τραγούδι». Είναι ο μεγάλος συνθέτης, ναι. Ο πολύ μεγάλος Έλληνας συνθέτης. Πολύ μεγάλος, όταν λες, εμείς πολύ μεγάλος Έλληνας συνθέτης ξέρουμε το Θεοδωράκη, το Χατζηδάκη. Αυτούς. Ναι. Δηλαδή εννοείς ότι... Αυτή είναι μεγάλη συνθέτη. Αλλά αυτό το παιδί είναι αγράμματο όσον αφορά τη μουσική. Δεν σπούδασε ούτε σε οδεία, ούτε ασχολήθηκε τόσο με τη μουσική. Αυτός είναι ταλέντο. Έχει ένστικτο. Ναι. Και γράφει και όλα στίχους καταπληκτικούς. Αν θυμάμαι καλά, ή αν είναι αυτό το πρόσωπο που θυμάμαι, τον θεωρούν λίγο παράξενο άνθρωπο. Δεν είναι καθόλου παράξενος. Είναι πάρα πολύ σωστός. Είναι άλλωστε παρατηρημένος στον τόπο μας ο πολύ σωστός να είναι ο παρεξηγημένος. Ο παράφρον και δεν ξέρω τι άλλες κοτσάνες που φουρνίζουν. Στέλιο, θέλω να σε ρωτήσω να μου πεις ένα αντιπροσωπευτικό δικό σου λαϊκό τραγούδι. Ένα που να το θεωρείς ότι είναι λαϊκό τραγούδι. Από τα πολλά που έχεις πει. Μόνο ένα. Πες μου ένα καταρχήν. Όλα μου τα τραγούδια είναι σχεδόν λαϊκά. 2 πόρτες έχει ζωή, είναι λαϊκό τραγούδι. Από τι καθορίζεται αυτό το πράγμα, από το στίχο του, από τη μουσική του, από ποιο γεγονός καθορίζεται αν είναι λαϊκό ή όχι? Είναι πάνδρομα στίχου και μουσικής. Ο κατάλληλος λαϊκός στίχος θέλει την κατάλληλη λαϊκή μουσική. Γιατί Μαντουμπάλα, ας πούμε, που είναι ένα μεγάλο τραγούδι δικό σου και κάποια στιγμή τότε που πρωτοτραγουδήθηκε, πολλές αντιρρήσεις ακούστηκαν ότι είναι ανατολίτικο, ότι έχει επηρεασμούς, πιστεύεις ότι και αυτό είναι ένα λαϊκό τραγούδι? Βεβαίως. Γιατί? Γιατί αγαπήθηκε από το λαό και τραγουδήθηκε απλούστατα. Έτσι το βλέπεις. Ό,τι αγαπιέται και τραγουδιέται το λαό και παραμένει είναι ένα λαϊκό τραγούδι. Αυτό είναι το λαϊκό τραγούδι. Μόνο αυτό είναι. Τα τραγούδια των παλιών, του Τσιτσάνι, του Παπακάρη, του Παπαϊωάννου. Λαϊκά τραγούδια.
Ρεμπέτικα τραγούδια που σήμερα είναι και της μόδας είναι λαϊκά τραγούδια. Αυτά, να με επιτρέψεις να σου κάνω μία διάκριση. Όπως τα σημερινά τραγούδια αυτά τα κουλτουρικά. Κουλτουριάρικα. Τα κουλτουριάρικα, πώς τα λένε, έχουν μια μερίδα κόσμου. Έτσι και αυτά είχαν μια μεγαλύτερη μερίδα από ό,τι έχουν τα σημερινά. Είχαν στην εποχή εκείνη. Σήμερα τι ξέρω. Λαϊκό τραγούδι όμως δεν ήταν εκείνο. Εκείνο ήταν για μια μερίδα ανθρώπων που είχαν σχέση με τα. Ξέρεις. Τις τεκέδες. Α, μπράβο. Μάλιστα. Ήταν μια κατηγορία ειδική. Ειδική κατηγορία. Τα λαϊκά τραγούδια ήταν αυτά του Τσιτσάνη. Γρώμη, να σε ρωτήσω ένα περίεργο φαινόμενο. Πώς αυτό το τραγούδι των τεκέδων, των φυλακών, όπως ήταν το ρεμπέτικο τραγούδι, ξανά έχει σήμερα μια κάποια απήχηση σε έναν κόσμο που δεν έχει σχέση με τους τεκέδες. Όπως είναι η σημερινή νεολαία που βλέπουμε να ακούει, για να τραγουδάει. Νταλάρα, Αλεξίου, που λέγανε μια φορά ρεμπέτικα. Πώς εξηγείται αυτό, είναι μόδα. Ο κόσμος δεν ξέρει τι θέλει. Στην εποχή. Αυτός ο κόσμος που γυρίζει στα μαγαζιά. Όχι ο λαός, γιατί ο λαός δεν έχει τη δυνατότητα να πάει. Αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να αρέσκονται σε αυτού του είδους τραγούδια. Υπήρξαν και σημαντικά ρεμπέτικα τραγούδια. Δεν βαριέσαι, σαχλαμάρες. Δεν πιστεύεις ότι υπήρξαν σημαντικά ρεμπέτικα τραγούδια. Όχι. Όχι. Τα τραγούδια των άλλων συμπετών μας, των τωρινών, των σύγχρονων, που θεωρούνται και αυτοί μεγάλοι συμπέτες, όπως είναι ο Θοδωράκης, όπως είναι ο Χατζηδάκης, ο Μαρκόπουλος, ο Ξαρχάκος, υπάρχουν ο Λεοντής, ο Λαΐρος, όλα αυτά τα παιδιά. Και βασικά ο Θοδωράκης, ο Χατζηδάκης. Αυτά τα τραγούδια θεωρούνται λαϊκά τραγούδια. Κατά τη γνώμη σου. Όχι. Ούτε αυτά. Πώς θα τα ονομάζω αυτά τα τραγούδια. Όλα αυτά τα παιδιά που μου κατονόμησες, εξαιρουμένου του Χατζηδάκη και του Θοδωράκη, κάνουν μια προσπάθεια να πλουτίσουν, νομίζουν ότι πλουτίζουν το λαϊκό τραγούδι επειδή έχουν γνώση της μουσικής, δηλαδή τη σπούδασαν. Ενώ εγώ και πάρα πολλοί άλλοι συναδέλφοι μου παλιοί δεν γνωρίζουμε από μουσική. Ό,τι φτιάξαμε, ό,τι μελωδίες γίνανε, γίνανε αυθόρμητα, γιατί ήταν πηγαίο μέσα μας. Δεν μας βοήθησε ούτε καμιά μουσική που διδαχτήκαμε σε κάποιο δύο. Τίποτα. Επομένως, δεν μπορεί αυτό να είναι το λαϊκό τραγούδι. Στέλιο, έχουμε διαγράψει ένα σχεδόν ολοκληρωμένο κύκλο γύρω από τη ζωή σου. Παρακολουθήσαμε τα περισσότερα σημαντικά γεγονότα που σου συνέβησαν. Καταλαβαίνω πια καλά ποιοι είναι οι λόγοι που σε κάνουν να πάρεις την απόφαση να πας στην Αμερική. Και ξέρω πως εσύ ένας στιβαρός άνθρωπος, είσαι και φίλος μου, παίρνεις μια απόφαση πολύ σημαντική. Αλλά δεν έχω καταλάβει ακόμα γιατί διάλεξες να ξενιτευτείς στην Αμερική. Γιώργο, αυτά που κατά καιρούς σου έχω πει και σήμερα σου διηγήθηκα είναι ένα μέρος από την ιστορία μου. Υπάρχουν κι άλλα πολύ πιο σημαντικά από αυτά που σου είπα. Πάω στην Αμερική γιατί έχω έναν φίλο, έναν αξιόλογο φίλο, τον Άρη το Σαν. Έλληνας. Έλληνας βεβαίως. Είναι ένα παιδί που κατά τον ίδιο τρόπο έφυγε πριν πολλά χρόνια από την Ελλάδα και δημιουργήθηκε μόνος του. Πού δημιουργήθηκε? Στην αρχή είχε πάει στο Ισραήλ. Και τώρα τελευταία, δηλαδή εδώ και 6 χρόνια, βρίσκεται στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη. Πρόκειται για πολύ αξιόλογο άνθρωπο και σπουδαίο καλλιτέχνη. Τραγουδιστής είναι και αυτός. Βεβαίως. Του έχω βαφτίσει το γιο. Πάω να μείνω μαζί του και έχω ορισμένα σχέδια στο μυαλό μου. Θα δω κατά πόσο είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν. Θα πάω να συναντήσω τον Ηλία τον Καζάν, που γνωρίζω πολύ καλά ότι είναι από τα μέρη τα δικά μας. Τον Πόντο. Βεβαίως. Θα τον παρακαλέσω, εάν και εφόσον μπορεί φυσικά, να γυριστεί η ζωή μου σε ταινία. Δεν το βρίσκεις λίγο ματαιόδοξο αυτό? Γιατί? Ούτε ματαιόδοξο, ούτε φιλόδοξο. Απλώς θέλω τη ζωή μου να την δει ο κόσμος, γιατί νομίζω πως θα διδαχτεί πάρα πολλά. Το βλέπεις έτσι? Ναι. Τον Καζάν νομίζω ότι θα μπορέσει να σε καταλάβει και να σε ακούσει επειδή είσαι Έλληνας μόνο ή και επειδή είναι και πατριώτης σου? Καταρχήν ποντάρω τη λέξη πατριώτης. Ύστερα δεν αποκλείεται να είναι και συγγενής μου.
Γιατί, από ό,τι άκουσα, ο πατέρας μου είχε 3 αδέλφια ακόμη. Όταν τους εξόρισαν το 1922, 3 από τα αδέλφια του αυτά χάθηκαν, κανείς δεν ξέρει πού. Το επίθετο Καζάν πηγάζει από το Καζαντζίδης. Α, και πιστεύεις ότι μπορεί αυτές τις πληροφορίες έχω, ναι. Δηλαδή πάει το μυαλό σου μέχρι που να είναι... Δεν αποκλείεται, γιατί όχι, γιατί όχι. Μπορεί να είναι ένα από τα 3 χαμένα αδέλφια του πατέρα μου. Εσύ που συνήθως ξέρω ότι μελετάς τις φυσιογνωμίες των ανθρώπων, βρίσκεις και στη φυσιογνωμία του Καζάν ότι μπορεί να έχετε κοινά χαρακτηριστικά. Κοίταξε, εμείς οι Πόντι μοιάζουμε όλοι μεταξύ μας. Έχουμε ορισμένα χαρακτηριστικά που του ενός από του άλλου σπάνια ενδιαφέρουν. Στέλιο, στην Αμερική υπάρχει περίπτωση να συμβεί αυτό που τόσο πολύ προσδοκάνε εδώ οι Έλληνες και δεν έγινε τόσα χρόνια. Υπάρχει περίπτωση να ξανατραγουδήσεις? Όλα είναι πιθανά. Δεν αποκλείεται. Βασικά πάω να ξεχάσω. Να ξαναβρω το χαμένο με αυτό. Και μετά θα είμαι σε θέση να αντιμετωπίσω πιο σοβαρά το θέμα της δουλειάς μου. Είναι πάρα πολύ παράξενο να ακούμε σήμερα ότι ένας σημαντικός Έλληνας τραγουδιστής και σημαντικός άνθρωπος παίρνει μια τέτοια απόφαση στα 44 χρόνια της ζωής σου, αν δεν κάνω λάθος. 45. Και με τέτοιες εμπειρίες τρομακτικές από τη ζωή. Είναι σαν να ξαναρχίζεις από το μηδέν. Γιατί όχι, ποτέ δεν είναι αργά. Δεν μοιάζει λίγο σαν να έχεις καταφρονήσει κατά κάποιο τρόπο τους ανθρώπους που εδώ σε λατρεύουν? Υπάρχουν 7 εκατομμύρια Έλληνες που οι περισσότεροι από αυτούς είναι φανατικοί σου θαυματές. Σε λατρεύουν, σε αγαπάνε. Γιατί δεν ξανατραγουδάς εδώ ενδεχόμενα? Γιατί δεν τους χαρίζεις αυτή τη χαρά που την περιμένουν? Αυτά τα έχουμε πει επανειλημμένες φορές, Γιώργο. Η δουλειά στον τόπο μας έχει γίνει. Δεν υπάρχουν πια λόγια να εκφραστώ. Είναι πολύ κακή. Δεν μ' αρέσει ο τρόπος αυτός. Να τραγουδάει ο καλλιτέχνης και μπροστά του να χορεύουν 50 άνθρωποι, ο καθένας με το δικό του χαβά. Νομίζω πως υποτιμάται ο καλλιτέχνης και δεν θα ήθελα να βρεθώ σε ένα μαγαζί αυτού του είδους. Και δυστυχώς όλα τα μαγαζιά είναι έτσι. Από ό,τι ξέρω όμως, Τέλειο, εγώ που τουλάχιστον είμαι φίλος και σε παρακολουθώ από κοντά, είσαι ένας άνθρωπος λίγο αποτραβηγμένος από την κοινωνική ζωή. Πώς ξέρεις τι εικόνες υπάρχουν σήμερα στα κέντρα, στα μαγαζιά, γενικά ας πούμε στην Αθήνα το βράδυ? Κάπου-κάπου ρωτάω. Διαβάζω ορισμένα περιοδικά και αντιλαμβάνομαι τι γίνεται μέσα στα μαγαζιά αυτά. Μάλιστα. Δεν θα μπορούσες να δημιουργήσεις εσύ τις προϋποθέσεις ενός διαφορετικού κλίματος όπου θα μπορούσες να προσφέρεις τη μεγάλη χαρά στον κόσμο να ξανατραγουδήσεις? Έγιναν προσπάθειες στην Πλάκα από νέα παιδιά. Το κλίμα είναι λίγο διαφορετικό. Δεν σπάζουν πιάτα, τους ακούνε με προσοχή. Ή για να εμφανιστεί σε μια μεγάλη γιορτή, σε μια συναυλία. Πώς δεν σκέφτηκες κάτι τέτοιο? Το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Και είναι οριστική η απόφασή σου να μην ξανατραγουδήσεις? Για εδώ, ναι, και για τώρα. Αργότερα μπορεί και εδώ να ξανατραγουδήσω. Θα ήθελα να σου ρωτήσω, να σε ρωτήσω σαν τελευταία ερώτηση κάτι που είναι πολύ φυσικό. Ξέρω πάρα πολύ καλά, όπως και κατά καιρούς με πολύ σαφήνεια και με πολύ αγάπη έχεις δηλώσει, ότι το πιο πολύτιμο πράγμα που έχεις στον κόσμο είναι η μητέρα σου, η κυρία Γεστιμανή. Πώς λοιπόν σε τούτο το ταξίδι που αποφάσισες δεν σκέφτηκες τη μοίρα της κυρία Γεστιμανής, που ξέρω πως είναι κιόλας πικραμένη? Το θέμα της μάνας μου είναι λιγάκι σοβαρό. Στεναχωριέται, τη βλέπω. Αλλά δεν γίνεται κι αλλιώς. Πρέπει πρώτος εγώ να πάω να καλλιεργήσω έδαφος. Δεν θέλω να ταλαιπωρηθεί η μητέρα μου σε τυχόν ταλαιπωρίες που μπορεί να βρεθώ εγώ. Είναι μεγάλη γυναίκα και θα ήθελα όταν έρθει κοντά μου να μην νιώσει άσχημα, να μην της λείψει τίποτα. Δηλαδή θα ήθελα να τη φροντίζω κατά τον ίδιο τρόπο που τη φροντίζω και εδώ. Μόλις λοιπόν καταφέρω κάτι, η πρώτη μου δουλειά είναι να φέρω τη μητέρα μου εκεί. Πιστεύεις ότι στη ζωή σου την Αμερική θα πετύχεις? Υπάρχει ένας μεγάλος Έλληνας ποιητής που λέει ότι έτσι που τη ζωή σου ρίμαξες εδώ, και δεν εννοώ ότι η δική σου ζωή είναι ρημαμένη, τη χάλασες όλη τη γη. Ο Καβάφης το λέει αυτό. Ναι, τη ζωή τη δική μου δεν τη χάλασα εγώ, μου τη χάλασαν άλλοι. Πιστεύεις λοιπόν ότι στην Αμερική θα τα καταφέρεις? Πιστεύω. Και είναι εξαιρετικά, κατά κάποιο τρόπο, συμβολικό ότι ένα σημαντικό τραγούδι που τραγούδισε σε νεαρή σου ηλικία, το «Μανούλα θα φύγω, θα πάω στα ξένα», αποκτά μια καινούργια επικαιρότητα. Δεν μένει παρά να σου ευχηθώ και σαν φίλος, αλλά και σαν ένας άνθρωπος που αγαπάει και θεωρεί σημαντική τη φωνή σου. Εκεί που θα πας, να πετύχεις
και να ευτυχήσεις. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο.